Μία πράξη από τον καθένα μας μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Με αυτή τη φράση, ο εκδότης της εφημερίδας Πελοπόννησος, Θόδωρος Λουλούδης, έκλεισε την εισήγησή του στην συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών στην Πάτρα για την αναγγελία της εβδομάδας αλληλεγγύης που ξεκινά την Δευτέρα και ολοκληρώνεται το μεταπροσεχές Σάββατο. Αρκεί μια πράξη από τον καθένα μας και ο κόσμος θα γίνει καλύτερος για όλους. Με αυτό το σύνθημα η Πελοπόννησος, σε συνεργασία με την Inter American, διοργανώνουν φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά την εβδομάδα αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης. Φέτος θα γίνει από τις 18 ως τις 23 Απριλίου. Κάθε χρονιά που περνάει προσπαθούμε την κάθε δράση να την κάνουμε πιο αποτελεσματική. Όχι μόνο να γίνεται για να γίνεται, αλλά για να παράγει αποτέλεσμα. Ενδεικτικά λέω ότι για τα τρόφιμα, ενώ κάθε χρονιά σκοπός μας ήταν οι συνδημότες μας σε όλα τα καταστήματα, όλων των δικτύων που προανέφερα να αφήνουν τρόφιμα και πέρυσι άφησαν πολύ μεγάλο αριθμό, πολλούς τόνους, φέτος όλα τα δίκτυα επιπλέον δεσμεύτηκαν ότι και τα ίδια θα δώσουν μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλες τις άλλες τις δράσεις. Κάθε χρονιά να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Η εβδομάδα αλληλεγγύης συνδιοργανώνεται φέτος για τέταρτη χρονιά από την εφημερίδα Πελοπόννησος και την Inter American με την συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, του Sky και των Coffee Islands. Περιλαμβάνει δε μία δέσμη δράσεων, κοινωνικής στήριξης και συνοχής, αλλά και εθελοντικές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για ζητήματα υγείας, πρόληψης, περιβάλλοντος και αλληλεγγύης. Στην συνέντευξη, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών, πατέρας Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και μετέφερε τις ευχές και την στήριξη του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, ενώ εκ μέρους της Inter American, ο Χρήστος Γεωργούσης επεσήμανε ότι η εταιρεία θα εξακολουθήσει να συνδράμει προσπάθειες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και συνεργασία. Θα συλλεγούν τρόφιμα όπως γίνεται, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας είναι τεράστιο, σε όλους τους ιερούς ναούς και ιδιαιτέρως φάρμακα, τα οποία στο τέλος θα διοχετευτούν για το κοινωνικό φαρμακείο της πόλης μας. Πρέπει να δώσουμε όλοι το παρόν σε αυτή την ωραία και ευλογημένη προσπάθεια, στην εβδομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης. Να συγχαρώ και πάλι να επενέσω όλους τους φορείς και το Δήμο Πατρέων, γιατί όπως είπε και ο Μητροπολίτης μας, δεν πρέπει το Πάσχα να μείνει κανένας νηστικός. Όλοι θα πρέπει να φάνε. Και κλείνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η αγάπη δεν περπατάει, πετάει και πάει. Η Inter American, έχοντας ισχυρή παράδοση, αλλά και ηγετικό παρόν στην ασφαλιστική αγορά και στον τομέα της κοινωνικής υπευθυνότητας, θα συνεχίσει την προσπάθειά της για επιχειρηματική αριστεία, αυξάνοντας ολοένα και περισσότερο την επιστρεφόμενη αξία στην κοινωνία μέσα από τέτοιες συμπράξεις. Είμαστε λοιπόν και φέτος εδώ, όλοι μαζί, στην αλυσίδα αλληλεγγύης για την κοινωνική συνεισφορά, ενισχύοντας το μήνυμα της κοινωνικής συνεργασίας, της κοινωνικής συνοχής και συνεργασίας όλων που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, Γιώργος Ντίνας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σπουδαία και απολύτως αναγκαία στην δύσκολη εποχή μας, ενώ η Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Πατρούλα Κοκκίνη, χαρακτήρισε τιμητική τη συμμετοχή του Δήμου σε μια προσπάθεια που έρχεται να λειτουργήσει ως αντίβαρο στα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή. Εμείς ως Εθνική Τράπεζα στηρίζουμε την σπουδαία πρωτοβουλία της Εφημερίδας Πελοποννήσου για την Εβδομάδα Αλληλεγγύης. Μάλιστα, για τέταρτη χρονιά στηρίζουμε τη δράση Όλοι Μαζί για το Παιδί που διοργανώνεται το επόμενο Σάββατο. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σπουδαία πρωτοβουλία σε μια πολύ δύσκολη εποχή για όλους. Και με τη στήριξη όλων των φορέων, νομίζω θα έχει μεγάλη επιτυχία και πρέπει να έχει μεγάλη επιτυχία. Και αυτή η δράση πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα χρόνια που έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και εμείς ως τράπεζα έχουμε αρκετές δράσεις και πέρα από αυτή την πρωτοβουλία, όπως μια νέα δράση, την Act for Greece, η οποία μαζεύουμε αυτή τη στιγμή, συμμετέσχουμε και δίνουμε τρόφιμα σε παιδιά των σχολείων στην Αθήνα κυρίως και γενικά θα το επεκτείνουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι άκρως τιμητικό για μας να συμμετέχουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά σε αυτή την καινοτόμα δράση που υλοποιεί η Πελοπόννησος με την Inter America και την ευγενική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας και του Sky. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Λουλούδη και τους συνεργάτες τους, διότι αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή, να μας συμπεριλάβουν και να κάνουμε από κοινού κάποιοι άνθρωποι να συμπράξουμε και να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε αυτό να γίνει επωφελία των δημοτών μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το βίωσα πέρυσι, διότι με αυτά τα οποία κάναμε, βοηθήσαμε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας.
Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου, το λόγο πήραν ο παιδίατρος Γιάννης Γιαννακόπουλος, εκπροσωπώντας την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, ο Αντιδήμαρχος Καλαβρίτων Νίκος Μαγκαφάς, που επίσης είναι χάρητος διοργανωτές, ο Αλέκος Παπαδόπουλος εκ μέρους της ΕΣΚΑΗ, η Βασιλική Χούλα από το Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Ζωή Γλυκιά, ο Δημήτρης Παπανικολόπουλος από το Φαρμακευτικό Σύλλογο και ο Κώστας Κουτσογιάννης, καθηγητής στο Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ. Θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη δράση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, βλέποντας τα προβλήματα στα παιδιά τα οποία έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα. Εμείς σε αυτή τη δράση θα κάνουμε αυτά τα οποία κάνουμε μέχρι τώρα και όποιο παιδί έλθει μπορούμε να το εξετάσουμε προληπτικά και στη συνέχεια αν υπάρχουν κάποια προβλήματα θα έρθει στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική για τον περαιτέρω έλεγχο και την αντιμετώπιση του. Είναι χαρά μας, εγώ θα έλεγα ότι είναι υποχρέωσή μας η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι οι φορείς να αγκαλιάζουν τέτοιες δράσεις. Μία δράση, κύριε Λουλούδη, που πραγματικά την έχει ανάγκη ο τόπος μας, η χώρα μας, μέσα σε μια κατάσταση που έχουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά, έστω αυτή τη μικρή βοήθεια, θα τους ανακουφίσουμε και θα τους δώσουμε μια χαρά. Ιδιαίτερη χαρά η Ένωσή μας συμμετέχει για δεύτερη συνεχή φορά στην Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ευόδοση των σκοπών της οποίας έχει ορίσει τρία αθλητικά δρόμενα στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να φέρνουν οτιδήποτε επιθυμούν από τρόφιμα, φάρμακα κλπ. Ευχόμαστε με την προσπάθειά μας αυτή να συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε στην ευόδοση των σκοπών της Εβδομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι πολύ χαρά και από εμάς που φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουμε και εμείς στην Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κάνοντας μετρήσεις ζαχάρου στους πολίτες της Πάτρας, μακάρι να μπορούσαμε να εδραιωθούμε και στην περισσότερη περιοχή, αλλά και ενημέρωση για το σαχαρώδη διαβήτη. Ξέρουμε ότι ο σαχαρώδης διαβήτης είναι μία νόσος η οποία αναπτύσσεται ραγδαία, έτσι και γι' αυτό οφείλουμε και εμείς να ενημερώσουμε τον πολίτη για το τι πρέπει να προσέχει, αλλά και αυτούς που ίσως δεν το γνωρίζουν να έρθουν να μάθουν πιο γρήγορα τα συμπτώματα και να ανατρέξουν στο γιατρό τους. Από Δευτέρα θα στήσουμε περίπτερο στην πλατεία Γεωργίου και για όλη την εβδομάδα με εθελοντές συναδέλφου μας και καλούμε τους συμπολίτες μας όποιο φάρμακο δεν χρειάζονται να το φέρουν, γιατί οι ανάγκες στο κοινωνικό μας φαρμακείο που δουλεύει εδώ και 5 χρόνια είναι πάρα πολύ αυξημένες, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Θα γίνονται μετρήσεις, θα γίνεται ενημέρωση και θα προσπαθήσουμε με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές ηλικίες να δώσουμε εκείνες τις συμβουλές από την ομάδα των καθηγητών που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση, αλλά και των φοιτητών μας που με πολύ ενθουσιασμό την αγκάλιασαν, να βοηθήσουμε δηλαδή σε θέματα όρασης και σωστής χρήσης των βοηθημάτων όρασης, δηλαδή φακών επαφής, γυαλιών κλπ. Παρόν ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Αντώνης Χαροκόπος, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέκεται αρρωγός στην όλη προσπάθεια, η οποία έρχεται να καλύψει κενά που αφήνει το κράτος πρόνοιας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα βρίσκεται αρρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε συλλογική και οργανωμένη ιδιωτική προσπάθεια αλληλεγγύης που έχει ανάγκη η κοινωνία και εκεί που απουσιάζει το κράτος πρόνοιας. Εμείς θα στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και κάθε πρωτοβουλία που γίνεται παράμερα προσπάθεια. Στο πλαίσιο της εβδομάδας αλληλεγγύης, η συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα γίνεται στα σούπερ μάρκετς Ανδρικόπουλος, Αράπης, Βασιλόπουλος, Κρόνος, Μαρινόπουλος και στα Coffee Islands.